Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκόνα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Τα παιδιά χαιρόμαστε που επιστρέφουν στο σχολείο. Χαιρόμαστε που κοινωνικοποιούνται. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, να παίζουν, να διαβάζουν, να μαθαίνουν, να συναναστρέφονται με τους φίλους τους. Και ταυτόχρονα, όπως είπατε, δημιουργούνται και αγωνίες για τους γονείς, αν αυτός ο ρόλος του σχολείου φτάσει να δημιουργήσει ανθρώπους που θα είναι χρήσιμοι αύριο στην κοινωνία. Ταυτόχρονα με όλη αυτή την αγωνία παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους γονείς για την κατάσταση με την πανδημία. Υπάρχει προβληματισμός γιατί ακούμε κρούσματα και στον περίγυρό μας. Βλέπουμε ότι γυρνάνε τα παιδιά στο σχολείο δυστυχώς χωρίς ουσιαστικά κανένα μέτρο. Και αυτό φέρει μια αγωνία, και φέρει και μια αγωνία και οι ανακοινώσεις για τις 5 μέρες που θα πρέπει να μείνει ένα παιδί στο σχολείο αν νοσήσει, που δεν συνοδεύτηκε με μια άδεια για τους γονείς. Γιατί καταλαβαίνετε, ένα παιδί που θα αρρωστήσει 5 μέρες και θα μείνει στο σχολείο, χρειάζεται με κάποιο τρόπο να το προσέχει ένας εργαζόμενος γονέας. Αυτό τις προηγούμενες χρονιές είχε διευθετηθεί, φέτος δεν φαίνεται να έχει διευθετηθεί. Και βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι στα χρόνια προβλήματα που έχουν τα σχολεία, κυρίως με τη σχολική στέγη. Δυστυχώς και πάλι στην περιοχή μας, στο πολεοδομικό συγκρότημα, έχουμε υπόγειες αίθουσες, περίπου 60 υπόγειες αίθουσες θα φιλοξενήσουν μαθητές mm-hmm. και αυτή τη σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα, έτσι, για να γνωρίζουν οι γονείς, αυτοί οι μαθητές είναι σε μια αίθουσα που δεν έχει παράθυρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ταυτόχρονα το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με, με τους αύριους χώρους, με χώρους που δεν έχουν τα παιδιά να αθληθούν, σε συνδυασμό με, με το βοηθητικό προσωπικό, με τους σχολικούς φύλακες και τις καθαρίστριες. Προφανώς έχουμε κάποια καινούργια μέτρα, το νέο ωράριο, με τη διεύρυνση του ωραρίου μέχρι τις 5.30. Όχι σε όλες τις σχολικές μονάδες όμως, είναι στις μισές, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι σε όλες, αλλά είναι σε πάρα πολλές. Σε πάρα πολλές. Αλλά και αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί και με τον κατάλληλο εκπαιδευτικό, τον κατάλληλο εξοπλισμό. Είναι πάγιο αίτημα, ας πούμε, των γονιών να επιστρέψει στο ολοήμερο μόνιμος εκπαιδευτικός και όχι εκπαιδευτροπής. Είναι παιδαγωγικό να έχεις έναν εκπαιδευτικό που θα είναι με τα παιδιά τις απογευματινές ώρες. Δεν ισχύει αυτό μέχρι στιγμής. Και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο άγχος με τις αυξήσεις των τιμών, με το τι θα βρουν τα παιδιά μας στο σχολείο και πώς θα αντιμετωπίσουν το χειμώνα, σε συνδυασμό με τη γνωστή αυτή λίστα, ξέρετε, μας ήρθε από πολλούς γονείς, τη γνωστή αυτή λίστα που δίνεται στους γονείς για τα απαραίτητα, σε εισαγωγικά, αναγκαία σχολικά είδη που πρέπει να πάρουν. Και δεν αναφέρουμε προφανώς στην τσάντα ή στα 2 μολύβια ή στο 1 στυλό. Αναφέρουμε στις κόλλες α4, αναφέρουμε σε συγκεκριμένα βοηθήματα που ζητούνται από τους εκπαιδευτικούς και φτάνουν, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, περίπου τα 60 με 65 ευρώ με βάση τις τιμές που έχουμε στην υπόψη μας. Καταλαβαίνετε και στις μέρες που περνάμε και στις μέρες που έρχονται, είναι ένα κόστος για να βάλεις το χέρι για τόσα λεφτά. Μάλιστα. Ναι, προφανώς είναι ένα κόστος, το οποίο είναι ένα άγνωστο, θα το χαρακτηρίσω εγώ, κόστος, το οποίο μετακυλείται καθημερινά, σε ετήσια βάση στους γονείς. Και μάλιστα, τώρα θα μου επιτρέψετε την έκφραση, νομίζω ότι κάποιοι το θεωρούν και αυτονόητο κιόλας, και το κόστος, ναι, και ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να τα πληρώνουν οι γονείς. Και έτσι, αυτό πραγματικά είναι ενισχυτικό. Γι' αυτό καλούμε και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς πραγματικά να ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς, γιατί εμείς οι διευκρινήσεις που παίρνουμε ότι κανένας δεν ζητάει τίποτα
πέρα από 2-3 μικροπράγματα για την βοήθεια του μαθητή στην τάξη. Άρα δεν αγοράζουμε Α4, δεν αγοράζουμε βοηθήματα για το σχολείο τετράδια αντιγραφής, παράδειγμα, που πάνε μαζί με το βιβλίο του σχολείου. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που πρέπει να παρέχονται από τις σχολικές επιτροπές. Δεν αγοράζουμε προφανώς χαρτιά υγείας, δεν αγοράζουμε καθαριστικά, δεν αγοράζουμε τίποτα από όλα αυτά που είναι για την ανάγκη του σχολείου και για την καθαριότητα, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι άλλο με αφορμή όλα όσα γίνονται σε σχέση με την ενέργεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε ενημερωθεί καθόλου για το πώς αναμένετε να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες, τα κτίρια σε αυτό το κομμάτι? Διότι εγώ φαντάζομαι, δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι στο πρωτόκολλο του COVID και η πρόβλεψη για ανοιχτό παράθυρο, αυτή δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Το ανοιχτό παράθυρο σημαίνει όμως ότι η θέρμανση θα πρέπει να είναι στο full και όχι στους 19-20 βαθμούς, γιατί δεν πρόκειται το κτίριο να ζεσταθεί ποτέ, και θα πρέπει να είναι από την ώρα που θα ανοίξει το σχολείο, ενδεχομένως και νωρίτερα, στα ολοήμερα μέχρι την ώρα που θα κλείσει, δηλαδή στις 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό το κόστος, αν το μαζέψει κανείς, μπορεί να φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε ενημερωθεί καθόλου για το πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι της θέρμανσης? Κοιτάξτε, οι μέρες που είχαμε, και είναι αυτό που περιγράφεται ακριβώς, είναι από διάφορες δήμους και σχολικές επιτροπές προς τους εκπαιδευτικούς, είναι να κλείνει το καλοριφέρ το αργότερο μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δηλαδή το απόγευμα δεν υπάρχει καλοριφέρ, και να μην ξεπερνάει τους 19-20 βαθμούς ο θερμοστάτης. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα με ανοιχτά παράθυρα όπως περιγράψατε. Ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί. Εκεί θα είμαστε οι γονείς για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε το 2022, όταν και η οικογένεια ίδια τραβάει ζόρια για το πώς θα τα φέρει πέρα με τη θέρμανση, και τα παιδιά μας στο σχολείο να πολλαπλασιάζει. Μάλιστα. Κύριε Κοκονά, ποιος πληρώνει το λογαριασμό της θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες? Είναι οι σχολικές επιτροπές του Δήμου. Άρα ο λογαριασμός καταλήγει στους Δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, έτσι? Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη της συντήρησης των σχολείων. Ωραία, ναι. Το λέω αυτό για να έχουμε το νου μας, διότι και από την τοπική αυτοδιοίκηση τα μηνύματα τα οποία έρχονται σε σχέση με τους προϋπολογισμούς για το κομμάτι της ενέργειας δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, και είμαι και πολύ ευγενικός, έτσι όπως το περιγράφω. Η υποχρηματοδότηση που υπάρχει στους Δήμους και σχολικές επιτροπές είναι τεράστια, περνάει το 40% σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Και αυτό με βάση τις αυξήσεις που έχουμε σε αέριο, σε πετρέλαιο, σε ρεύμα κτλ., πραγματικά θα τυνάξει προϋπολογισμούς στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση και πρέπει να γίνει από τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλή σχολική χρονιά, με προβλήματα όπως κάθε χρονιά. Ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο διεκδικώντας τη λύση αυτών των προβλημάτων, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και απλό, ξέρετε, λίγο δεν είναι και κάποιο σύνθετο πρόβλημα εκπαιδευτικό, διότι υπάρχουν και αυτά. Αλλά τώρα το να μιλάμε για την θέρμανση και για το πώς θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, να είναι ζεστό, είναι κάπως και αυτονόητο και είναι και σχετικά εύκολο να λυθεί, λέω εγώ τώρα. Έτσι, δεν είναι και πυρηνική φυσική δηλαδή. Όχι ακριβώς. Δεν λέμε να χτίσουμε σχολείο αύριο το πρωί. Εντάξει, απλά να κάνουμε 2-3 αυτονόητα πράγματα για να μην κρυώσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο οποίος προβλέπεται δύσκολος από πολλές απόψεις. Να είστε καλά, ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε, που θα έχετε και εικόνα κιόλας πλέον μετά το επίσημο άνοιγμα, το οποίο θα γίνει σε καμιά ώρα από τώρα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκονά. Να είστε καλά.